Οι οποίοι πήγανε, μια και μιλάει για το survival παράσταση, να δούνε λοιπόν κατά πόσο του σατυρίζει και αυτό. Πήγανε, αλλά μπρατσέτα θα έλεγα. Λοιπόν, ο Πάνος μας αποκαλύπτει ότι έχει με την ίδια μπλούζα ο Πάνος, έχει λιωστεί. Πεντηκοστή η δεύτερη φορά. Είναι πλην ευάλε. Παιδιά, την έχει σε πολλές βερσιόν, γιατί από ό,τι μας είπε, έχει δώσει και μία στον Μάρκο Σεφέρλι για τις ανάγκες της παράστασης. Μας σχολιάζουν πως είδανε την εκπομπή του Στέλιου Χανταμπάκη που ήταν στο ίδιο παιχνίδι. Και η Ειρήνη Κολυδά μας λέει τι την έχει πειράξει. Υπήρξαν κάποιοι όπου σχολιάσαν αρνητικά τις μέχρι τώρα κινήσεις σας, λέγοντας ότι είναι τα εξτραδάκια που κάνουν πολύ και ότι το κάνετε για τα λεφτά. Δεν είναι λίγο άσχημο να ακούγεται κάτι τέτοιο, γιατί εσείς το κάνετε για τα παιδιά κυρίως και για τι, καλός ή κακός, για την αναγνωρισιμότητα που έχετε. Δεν διεκδικήσατε κάτι με άσχημο τρόπο. Λένε κάτι κακό, γιατί εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Δεν βλέπω τηλεόραση, οπότε δεν είμαι ενήμερη. Χίλια συγγνώμη. Πάντως, αφού μου το λες, έτσι κι αλλιώς εξ αρχής γνώριζα ότι ο κόσμος έχει να πει και το καλό του και το κακό του. Οπότε και το καλό το ακούμε και το κακό με χαμόγελο και με χαρά. Τι να πω. Είναι φυσιολογικό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τις σεβόμαστε. Σημασία έχει όμως το τι εισπράττουν τα παιδιά και από τη στιγμή τα παιδιά τα κάνουμε χαρούμενα και συμμετέχουν σε κάτι το οποίο τους βοηθάει για την προσωπική τους ανέλυξη. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα πράγματα περιττεύουν και είναι καλό οι άνθρωποι που είναι απέναντι σε εμάς να έρθουν κοντά σε εμάς να μας συμβουλέψουν για το καλύτερο των παιδιών. Σε ενόχλησαν οι φωτογραφίες που είδες με πάρα πολύ. Με ενόχλησαν πάρα πολύ. Προστατεύεις πάντα την προσωπική ζωή. Με ενόχλησαν πάρα πολύ και πραγματικά θεωρώ απίστευτη ατυχία το να επιδιώκω να μην φανώ πουθενά, να πηγαίνω σε μια παραλία που είμαι εγώ, το παιδί μου κι άλλος ένας κύριος και αυτός ένας κύριος να με βγάζει φωτογραφία και να πουλάει τις φωτογραφίες. Το θεωρώ τραγικό. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κινήθηκες νομικά? Όχι, όχι. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Αυτό δεν το γνώριζα. Βγήκανε φωτογραφίες που ήταν για μπάνιο με το παιδάκι. Ναι. Και κινήθηκαν σε περιοδικό, σε site. Δημοσιεύτηκαν σε περιοδικό και σε site. Έγινε ένα παραγωγή. Όχι μετά. Από φωτογράφο. Όχι. Από έναν άλλο. Πώς είναι οποιοδήποτε λόγο που μπορεί να δει εσένα, α πούμε, είδε την Ειρήνη Κολυδά με το παιδί τη, του φωτογράφου. Γίνεται. Αλλά σου λέει ρε παιδί, η Ειρήνη Κολυδά δεν είναι ούτε παρουσιάστρια, ούτε ηθοποιό. Μια παίκτρια από ένα reality. Και η κοπέλα. Δεν ξέρει αλήθεια ότι θα είχε δημοσιότητα μετά. Αλλά τώρα με το παιδάκι, όχι να. Να σου πω κάτι, δεν πήγε σε μια πολύ σύχναστη πλάζ να πω ότι οκ, την είδαν και τη φωτογράφησαν. Δεν πήγε στον αστέρα. Για στα βραχάκια ήταν. Ήταν σε μια παραλία που δεν έχει καμία σχέση με κοσμικέ πλάζ και τα λοιπά που κυκλοφορούν. Θα μπορούσε να τη ρωτήσει, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ μια αυτό που ρωτάμε στην αρχή για τα εξτραδάκια και τα λοιπά. Καλά κάνουν. Θα το πω και θα το ξαναλέω. Είναι αυτή τη στιγμή πουλάνε, έχουν πέραση, ο κόσμο του αγαπάει. Ο κόσμος και στην επαρχία και σε κάποια νησιά που δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε εμείς εδώ όλοι να τους ζούμε από κοντά. Χρόνια γίνεται αυτό, παιδιά. Οπότε καλά κάνουν. Εδώ γίνεται με τραγουδιστές, με ηθοποιούς, με παρουσιαστές, με πάρα πολύ κόσμο. Απλά τώρα έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος και το πώς θα παίρνουν και γιατί. Εφόσον τους τα δίνουν οι επιχειρηματίες, καλά κάνουν και τα παίρνουν και να τα βάλουν στην άκρη, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κλέβουν, και τη δουλειά τους κάνουν και ότι τα κλέβουν τίποτα. Δηλαδή φτάνει πια από αυτό το θέμα. Και μένουν όλοι ευχαριστημένοι, ρε παιδιά. Εγώ παιδί μου να θυμάμαι σε κλαμπ στο Βόλο που μαζεύονταν τότε μοντέλα εκείνη τη εποχή. Πήγαινα κι εγώ, τους έβλεπα, τους χάζευα και επιχειρηματίες ευχαριστημένους και αυτοί βγάζαν τα λεφτά τους. Business είναι, δηλαδή δεν είναι κακό. Παιδί δεν κλέβουν κανένα. Και το ξέρουν οι άνθρωποι, δηλαδή που το έχουν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει 2, 3, 4 μήνες. Οπότε ό,τι είναι να μαζέψουν, να το μαζέψουν. Δηλαδή, πού είναι το κακό. Και από όσο ξέρω και ο Πάνος σχεδιάζει να κάνει και κάτι με το Βασάλο. Τους έχει γίνει μια πρόταση. Τηλεοπτική. Όχι τηλεοπτική. Από κάτι, από γυμναστήρια, τους έχουν γίνει προτάσεις να κάνουν κάποια προγράμματα συγκεκριμένα. Γιατί διάβαζα χθες ότι ο Βασάλος έχει πάρα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Να πω τώρα, παιδιά, ο Βασάλος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί. Κούκλος, ευγενέστατος, αλλά τηλεοπτικά, τι να πει τώρα. Κατάλαβες πως το λέω, ενώ να κάνει δικιά του εκπομπή. Έξω είναι πάνω στον τομέα του κάτι. Στην γυμναστική. Ναι, μπορεί, είναι και καλό το παιδί να. Δεν νομίζω ότι τον αφορά κιόλας, να σου πω την αλήθεια, τηλεόραση. Δεν τον βλέπω να καίγεται και πάρα πολύ. Νομίζω είναι συνειδητοποιημένο σε αυτό που πρέπει να κάνει για να βγάλει χρήματα τώρα και να το συνεχίσει και αργότερα. Μάλιστα, θα το δούμε ούτως ή άλλως. Κοντά σήματα, Γιάννενα. πάμε λοιπόν στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.